ακούγεται πώς. Μια φράση, η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα. Θεωρώ ότι είναι η φράση η οποία αντικατοπτρίζει σήμερα την πραγματικότητα την οποία ζει η ελληνική κοινωνία γενικότερα, θα λέγαμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν, έτσι, με κλιμάκιο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, που αποτελείται από τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Δημήτρη Κασματζίδη, από τον γραμματέα τύπου της ΓΕΣΕ, τον Δημήτρη Καρυγεωγόπουλο, και από το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας ΓΕΣΕ, τον Θέμη τον Αμπλά. Μας τιμούν σήμερα εδώ με την παρουσία του. Βρίσκονται στην πόλη μας και στα πλαίσια της καμπάνιας την οποία γίνεται για την απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ για τις 17 Απριλίου. Αυτό που γίνεται σήμερα στην Φλόρινα γίνεται σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστοιχα κλιμάκια βρίσκονται σε όλες τις χώρες, σε όλες τις πόλεις, όπου προσπαθούμε να οργανώσουμε την απεργία για την ημερομία την οποία σας είπα. Σήμερα εδώ ξεκινήσαμε από την κεντρική πλατεία της Φλόρινας, όπου διανύμαμε πάρα πολλές χιλιάδες φυλάδια στον κόσμο. Κάναμε στοχευμένες συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, όπου ζητάμε βέβαια και την στήριξη τη δικιά τους. Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ να ανταλλάξουμε απόψεις και να πούμε κάποια πράγματα για ποιο λόγο η Γενική Ομοσπονδία αποφάσισε απεργία την συγκεκριμένη ημερομία και ποιο είναι και το διοικητικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είστε όλοι σήμερα εδώ μαζί μας. Θα δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Δημήτρη Καρπαντζίδη. Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ. Το Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ είναι το ανώτερο όργανο το οποίο έχουμε μεταξύ δύο συνεδρίων, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων της χώρας, καθώς επίσης και των Ομοσπονδιών, και αποφασίζουν τις διάφορες εκδηλώσεις ή τους στόχους τους οποίους βάζει το συνδικαλιστικό κίνημα. Αποφασίστηκε λοιπόν να προχωρήσουμε σε απεργία. Το φυλάδιο λέει γενική απεργία, αλλά κατά την άποψή μου είναι ένα πολιτικό μήνυμα, είναι μια πολιτική απεργία, γιατί γενική απεργία καταλαβαίνουμε σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι ανοιχτό, τίποτε δεν πετάει, όλα είναι κλειστά, υπάρχει απόλυτη νέκρα, κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια πολιτική απεργία που δίνει το μήνυμα και δίνει την δικιά μας θέση απέναντι στις πολιτικές τις οποίες η κυβέρνηση εφαρμόζει. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι σήμερα η ακρίβεια είναι στο Θεό, η μισθή μας είναι στα τάρταρα. Κάποια ρώτησα, είπε ότι είμαστε κάτω από τον πάτο του βαρελιού, απαντώντας τον Πρωθυπουργό που είπε ότι έχουμε ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Η μισθή είναι κάτω από τον πάτο του βαρελιού και βεβαίως θέλουμε τώρα αυξήσεις και θέλουμε πίσω τις συλλογικές μας συμβάσεις και να σας εξηγήσω εντάξει. Αν περάσω τις δύο ώρες... Πριν φτάσουμε λοιπόν στις 17 του Απρίλη, που είναι η ημερομηνία που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις παρεμβάσεις, σε αυτές τις εκδηλώσεις, με το μοίρασμα του υλικού, με τις σημερινές συγκεντρώσεις, πριν φτάσουμε λοιπόν σε αυτήν την ημερομηνία, αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σαν τις σημερινές δράσεις και είπε και ο πρόεδρος ότι και σε άλλες πόλεις της χώρας γίνονται αυτή τη στιγμή τέτοιες διαδικασίες, απλά και μόνο για να μπορέσουμε να οργανωθούμε καλύτερα για να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα η απεργιακή μας συγκέντρωση. Όταν συνεδρίαζε το Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, είχαν δημοσιευθεί δύο μελέτες. Μία μελέτη ήταν η μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, το δικό μας δηλαδή, για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Και μία άλλη, τέλος Δεκέμβρη, ήταν η μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Για όσους δεν γνωρίζετε, η ΓΕΣΕΒΕ είναι η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας, δηλαδή η μικρή εργοδότηση, τα μικρά μαγαζιά στις διάφορες κατηγορίες.
ειδικότητες. Κάνοντας λοιπόν τη μελέτη των εργοδοτών, όχι τη δικιά μας, βλέπουμε το εξής, με βάση αυτή τη μελέτη, ότι το 60,7% των οικοκυριών στην Ελλάδα υπολογίζουν πως με το μηνιαίο εισόδημα το οποίο εισπράττουν, βγάζουν μόνο 19 μέρες στο μήνα. Οι υπόλοιπες 11 και 12 με τις υπόλοιπες ζουν από τις αποταμιεύσεις που έχουν, κάνουν περικοπές, πάνε να είναι συνεπείς και βεβαίως κάποιες υποχρεώσεις όπως είναι οι επισκέψεις σε γιατρούς τις αφήνουν λίγο πιο πίσω. Από αυτή την μελέτη πάλι βλέπουμε ότι το 15% των οικοκυριών ζουν στα επίπεδα της ακραίας φτώχειας. Το 53,7% των οικοκυριών θεωρεί πως για το 2024 η οικονομική τους κατάσταση θα χειροτερέψει. Το 15,5% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί η κατάστασή τους και το 28,20% εκτιμά ότι θα παραμείνει ίδια. Πριν έρθουμε εδώ, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ανακοινώσει κάποια στοιχεία και λέει το εξής, ότι μειώθηκε 5,2 δις οι καταθέσεις των οικοκυριών στη χώρα μας και αυτή η εκτεταμένη ακρίβεια η οποία μαστίζει την χώρα είχε σαν αποτέλεσμα 3,167 δις ευρώ να αποσύρουν οι επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά να αποσύρουν 2,7 δισεκατομμύρια από τις καταθέσεις τους. Που σημαίνει και έρχεται και επιβεβαιώνει αυτό που λέμε ότι πραγματικά ο λαός ζει στα όρια της ακραίας φτώχειας. Αν δούμε τώρα με βάση τα στοιχεία του ΩΣΑ, δεν θα σας κουράσω, αλλά πρέπει να τα συγκρατήσουμε αυτά τα νούμερα, 23.736 ευρώ ήταν οι μέσες αποδοχές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Στην Πορτογαλία ο αριθμός είναι 29.166 ευρώ και στην Ισπανία 39.160 ευρώ. Το καλάθι των σούπερ μάρκετ στην Πορτογαλία είναι κατά 3% φθηνότερο και στην Ισπανία είναι κατά 0,37% φθηνότερο. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί ακρίβεια μιλάμε. Και από τα στοιχεία πάλι της μελέτης των εργοδοτών προκύπτει ότι το 73,8% των οικοκυριών με 4 παιδιά δεν τα βγάζουν πέρα, δεν επαρκεί δηλαδή το εισόδημά τους. Το 64,1% των οικοκυριών με 3 άτομα αδυνατούν να βγάλουν το μήνα. 78,1% φτάνει το ποσοστό σε οικογένειες που έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο. 80,4% για αυτούς που έχουν εισόδημα μέχρι 10.000 και από 10.000 μέχρι 18.000 το ποσοστό αυτό φτάνει στο 62,3%. Καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε στα επίπεδα της φτώχειας, βαδίζουμε σε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της χώρας. Αλλά αυτά δείχνουν ότι ο συνδυασμός της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών που μέχρι τώρα είχαμε οδηγεί δραματικά τον κόσμο στα όρια, όπως είπα, της φτώχειας και μεγάλα θύματα του λαού και των εργαζομένων, ειδικά τους οδηγεί στη μη αξιοπρεπή διαβίωση. Εδώ όμως έχει σπάσει μια ιδέα. Οι παλιότεροι είχαν μια ιδέα πως το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Και αυτή η ιδέα ήταν πανίσχυρη στις παλιές μήνες. Αυτή η ιδέα διατηρούσε την κοινωνική συνοχή. Η πίστη δηλαδή ότι το αύριο θα είναι καλύτερο και αυτό έφτιαχνε τους γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους να τα βγάλουν πέρα, να προοδεύσουν, να προχωρήσουν, να βάλουν τα δυνατά τους.
Αυτός λοιπόν ήταν ο άγραφος νόμος του κοινωνικού συμβολίου που συνομολογούσαν μεταξύ μας και με το κράτος. Αυτό το πράγμα έχει σπάσει. Αυτή η ιδέα έχει σπάσει. Και βλέπουμε ότι παραβιάζεται κατάφορα. Και μάλιστα έχει γυρίσει και από την ανάποδη, γιατί βλέπουμε ότι καταρρεύουν οι μεσαίες και κατώτερες εισοδηματικές τάξεις. Και το αύριο για μας δεν διακρίνεται καλύτερο από το σήμερα και το σήμερα μοιάζει χειρότερο από το χθες. Αυτή είναι η κατάσταση. Στο τρένο, και έλεγε και κάποιος φιλόσοφος, ότι στο τρένο που ταξίδεψε τους παππούδες μας και τους γονείς μας στο θαυμαστό ταξίδι της πρόοδου και της ανάπτυξης, δυστυχώς για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας δεν υπάρχει θέση. Άποψή μας λοιπόν είναι ότι βιώνουμε μια νέα περίοδο φτωχοποίησης μετά από τα μνημόνια και αυτό το ζούμε όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ τώρα να ψωνίσουμε. Είναι τρομερές συνθήκες και σε αυτές τις συνθήκες θα περίμενε κάποιος ότι θα άλλαζε το οικονομικό, η οικονομική προσέγγιση της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς αντί να προσπαθήσει να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις, σφυρίζει αδιάφορα, βλέπουμε ότι έχει διάφορα καλάθια, διάφορα πας και είχαμε μια συγκέντρωση στην Αθήνα με αγρότες του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και μάλιστα κάποιος είχε πει ότι με αυτά τα πας της κυβέρνησης πας, που θα πας, αν θα πας, τελικά δεν πας πουθενά. Και αυτό έγινε να το επιβεβαιώσει και μια μελέτη πάλι από τους εργοδότες που λέει ότι 8 στα 10 νοικοκυριά πιστεύουν ότι αυτή η αντιμετώπιση της κυβέρνησης με τα καλάθια και με τα πας δεν οδηγεί πουθενά. Δεν βοηθάει στην καλυτέρευση του βιωτικού τους επιπέδου. 8 στους 10. Είναι σημαντικό. Τι ζητάμε, για να μην σας κουράσω, για να αφήσω χρόνο και στους συναδέλφους να τοποθετηθούν. Προτείνουμε λοιπόν αύξηση των μισθών άμεσα και του κατώτατου και τη δημιουργία της συλλογικής σύμβασης εργασίας και την σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να μην αναλύσω εγώ τον κατώτατο, θα το κάνει ο Δημήτρης Διοθέμης. Πόσο είναι το ποσό, 908 λέμε, ευρώ ο κατώτατος μισθός, το γιατί θα το πούμε, θα το αναλύσουμε, να μην επαναλαμβανόμαστε. Εκείνο όμως που θέλουμε να καταλάβετε είναι ότι θέλουμε την άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εδώ ζούμε ένα παραλογισμό της κυβέρνησης. Ακούμε πολλές φορές την κυβέρνηση να επέρεται και τον Πρωθυπουργό ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι δεν έχουμε μνημονιακές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αυτό σε ό,τι αφορά τους άλλους. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο της εργασίας, βλέπουμε ότι οι μνημονιακές ρυθμίσεις υπάρχουν και δεσμεύουν τον κόσμο της εργασίας. Μνημονιακή ρύθμιση ήταν η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία ακόμα υπάρχει δεν έχει ανερθεί. Με μνημονιακή ρύθμιση καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από την κυβέρνηση, ενώ παλιότερα προσδιοριζόταν από τον διάλογο που είχαν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους. Μνημονιακή ρύθμιση, την οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να σταματήσει και λέμε ότι άμεσα ζητάμε τις συλλογικές μας συμβάσεις και προσέξτε, εμείς δεν ζητάμε αυξήσεις από το κράτος. Δεν ζητάμε αυξήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ως εργαζόμενοι. Δεν είμαστε δημόσιο. Είμαστε ιδιωτικός τομέας. Και κάποιοι είναι στο σκληρά ιδιωτικό τομέα εργαζόμενοι. Εκεί παλιότερα ο μισθός προσδιοριζόταν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Καθόμασταν μαζί με τους εργοδότες, τα βάζαμε κάτω και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα, ένα μισθό. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ζητάμε να υπάρξει. Αυτό ζητάμε. Όχι να ανοίξει τον κρατικό προϋπολογισμό και να μας δώσει αυξήσεις. Και κάτι ακόμα. Τελευταία ζήσαμε
με τα νομοσχέδια τα οποία έχει φέρει η κυβέρνηση, μια κοινωνική αναστάτωση, που όμως έγινε διότι υπάρχει κατεύθυνση, μας είπε η κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν αυτές τις αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως λέει και το εξής, σε ό,τι αφορά τώρα τον κόσμο της εργασίας, ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάτσουν και να κάνουν ένα σχέδιο δράσης, ώστε οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να καλύπτει το πάνω από το 80% των εργαζομένων. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι 23 με 26%. Οι υπόλοιποι έχουν ατομικές συμβάσεις εργασίας και είναι έρμεα στις ορέξεις του κάθε εργοδότη. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και γι' αυτό λέμε η ακρίβεια στο Θεό. Ευτυχώς δεν το είπαμε στο Δεσπότη, η ακρίβεια στο Θεό. Δεν είχαμε τη συνάντηση. Λοιπόν, συμφώνησε πάντως. Συμφώνησε, ναι. Λοιπόν, λέμε ότι θα πρέπει ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων να ξανά λειτουργήσει, να επανέλθει το θεσμικό πλαίσιο και να αφήσει επιτέλους το κράτος, έτσι, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, να τους αφήσει ήσυχους, να διαβουλευτούν, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τελειώνω να πω ότι αυτά τα λέμε γιατί δεν αντέχουμε και δεν αντέχουν οι εργαζόμενοι να δίνουν ένα βασικό μισθό το μήνα για γάλα, για πάνες, για κρέμες, για απολυπαντικά κλπ. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 4 φορές πάνω την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Δεν μπορεί η ακρίβεια να είναι εκεί που είναι και η μισθή, να είναι καθυλωμένη χρόνια τώρα από το 2008 εκεί που είναι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι επειδή είστε και συνδικαλιστικά στελέχη, θα πρέπει να δώσουμε συγκροτημένα τον αγώνα μας 17 Απρίλη να κάνουμε το περισσότερο δυνατό έτσι ώστε να υπάρχει κόσμος, να υπάρχει συμμετοχή, να δώσουμε το μήνυμά μας ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να αλλάξει τις κυβέρνησεις. Ευχαριστώ. Και έχει αρκετά το χρονικό όριο το οποίο έχει από την αρχή να το συνεχίσουμε. Να δώσουμε τον λόγο στον Δημήτρη του Συνάδελφου Δημήτρη Καϊοπόπουλο, προγραμματέα του Δημήτρη. Θα αφήσει κάτι για σας. Καλησπέρα και για μένα. Χαιρετίζω έτσι τη σημερινή εκδήλωσή μας. Χαιρετίζω τους εκπροσώπους του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ ως ένα σώμα, ως φωνή των εργαζομένων που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις και προβλήματα που μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε. Κοιτάζοντας γύρω μας ο καθένας και η καθεμία από εμάς, βλέπουμε αδικίες που πλήττουν όχι μόνο εμάς, αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή, μια στιγμή που απαιτεί δράση, απαιτεί ενότητα. Η Πανελλαδική Γενική Απεργία, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης Ταχματζίδης, αποφασίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ, που Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ σημαίνει συμμετοχή όλων των προέδρων των εργατικών κέντρων της χώρας και όλων των κλαδικών ομοσπονδιών, συν κάποια άτομα τα οποία προέρχονται από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και από τους εκλεγμένους Γενικούς Συμβουλίους. Οπότε είναι ένα διευρυμένο σώμα. Οι αποφάσεις αυτού του διευρυμένου σώματος έχουν και την καθολική αποδοχή και δεσμεύουν το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας. Είναι λοιπόν αυτή η πανελλαδική απεργία τη 17η Απριλίου. Δεν είναι απλά ένας τρόπος για να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας. Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε ως ενωμένο σώμα και να αναδείξουμε τα δικαιολόγητα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της μισθωτής εργασίας. Η 17η Απριλίου είναι η ευκαιρία μας να σταθούμε ενωμένοι, να σηκώσουμε τις φωνές μας και να απαιτήσουμε
τη δική μας δικαιοσύνη, μια παραλλαγική απεργία, οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε ότι δεν είναι απλά μια ημέρα χωρίς εργασία, είναι μια ένδειξη της δύναμής μας, της αλληλεγγύης μας, της αποφασιστικότητάς μας, να μην ανεχόμαστε την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, να μην ανεχόμαστε την υπονόμευση του βιωτικού μας επίπεδου. Καθένας από εμάς εδώ έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Με την ενότητά μας, συνάδελφοι και συναδέλφισες, μπορούμε να επηρεάσουμε την κοινωνία, να αλλάξουμε πολιτικές, να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας και κυρίως για τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά μας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, όταν ενώνουμε όλοι μαζί τις φωνές μας για το κοινό καλό. Ας σηκώσουμε ψηλά το ανάστημά μας και ας περπατήσουμε με περηφάνεια στον δρόμο της αλλαγής. Είναι η ευκαιρία μας να απαιτήσουμε να μπει ένα τέλος στην ακρίβεια, σε αυτή την απληστία κερδών, την εσχροκέρδεια, όπως θέλετε ονομάστε το. Είναι ευκαιρία μας να απαιτήσουμε επαναφορά του νομοθετικού πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θέλουμε πίσω τις συλλογικές μας συμβάσεις. Είναι κεντρικό μας σύνθημα. Η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα. Θέλουμε αυξήσεις. Θέλουμε πίσω τις συλλογικές μας συμβάσεις. Θέλουμε συλλογικές συμβάσεις και ένα πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τα δικαιώματά μας, να διασφαλίζει αξιοπρέπεια στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Είναι η ευκαιρία μας να απαιτήσουμε αυτή την αύξηση των μισθών που θα ανταποκρίνεται στο κόστος ζωής και θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την ευημερία όλων μας. Αλλά για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειαζόμαστε πρωτίστως τη συμμετοχή και την υποστήριξή σας. Την συμμετοχή και την υποστήριξη όχι μόνο των συνδικαλιστικών στελεχών, αλλά και του απλού κόσμου, των απλών πολιτών. Για σε αυτό το πλαίσιο, καθένας από εμάς έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Καθένας από εμάς είναι σημαντικός για την επίτευξη του κοινού μας στόχου. Σας καλώ λοιπόν να σταθούμε ενωμένοι στις 17 Απριλίου, να συμμετάσχουμε στην απεργία και να δείξουμε ότι η φωνή, η δική μας, η φωνή των εργαζομένων είναι ισχυρή και ακούγεται. Με την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητά μας μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά που χρειάζεται η κοινωνία μας. Μίλησε ο Δημήτρης και είπε ότι θα αναλύσουμε λιγάκι το θέμα των διεκδικήσεων μας σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η ΓΕΣΕ για να φτάσει σε αυτό το 908 δεν έβαλε απλά έναν αριθμό στα τευτέρια της και απλά το μετέτρεψε σε ένα αίτημα της Συνομοσπονδίας. Υπάρχει από πίσω μια ολόκληρη μελέτη. Τι δείχνει αυτή η μελέτη? Ότι έχει μειωθεί σημαντικά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Γιατί έχει μειωθεί σημαντικά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων? Γιατί ακριβώς η ακρίβεια, η σκροκέρδρια, αυτά τα υπερκέρδη τα οποία έχουν καταγράψει πολύ συγκεκριμένοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας έχουν εκμηδενήσει το εισόδημα των εργαζομένων. Και όχι μόνο αυτό, έχει αυξηθεί και η παραγωγικότητα. Οπότε, συνυπολογίζοντας το 60% του διάμεσου μισθού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνυπολογίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας για το 2023, σύν τον πληθωρισμό, τον εκτιμόμενο πληθωρισμό για το 2024, βγαίνει αυτός ο αριθμός, αυτή η διεκδίκηση που και εύλογη είναι και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, και λίγο είναι αυτό το οποίο ζητάμε για όσα έχουμε υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι το 2012 με την έκτη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ελαίων Μνημονίων ο κατώτατος βασικός μισθός από τα 751 ευρώ έπεσε στα 586 ευρώ για τους άνω των 25 και στα 510 για τους κάτω των 25. Μια τεράστια αδικία με υποκατώτατο μισθό, με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό, με σημαντική απώλεια, με κατακρίνηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, με απώλεια κάθε συλλογικού και ατομικού δικαιώματος των ανθρώπων της εργασίας, εμείς το μάρμαρο, το οποίο δεν μας αναλογούσε, το πληρώσαμε. Ποιοι δεν πλήρωσαν? Οι εργοδότες. Οι εργοδότες είχαν διαρκώς φορολογικές ενισχύσεις στην περίοδο της κρίσης. Μη επιστρεπτές προκαταβολές, τις ονόμασαν επιστρεπτές προκαταβολές, αλλά ήταν προκαταβολές που δεν επιστράφησαν ποτέ την περίοδο της πανδημίας. Επιδοτούμενες θέσεις διαρκώς εργασίας όλα αυτά τα χρόνια, στα οποία πλειοδοτούν ο ένας με τον άλλον, ποιος θα αυξήσει πρώτος τις τιμές σε βασικά είδη και αγαθά πρώτης ανάγκης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι επιδοτείται με αυτόν τον τρόπο το επιχειρήν διαρκώς προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις διάφορες κρίσεις τις οποίες βίωσε η χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 14-15 χρόνια, η εργασία είναι διαρκώς πληττόμενη. Τα μόνιμα υποζύγια που στο τέλος πληρώνουν το μάρμαρο
είναι οι εργαζόμενοι. Για τον λόγο αυτό η Συνομοσπονδία αποφάσισε να βρεθεί από άκρου σε άκρου σε όλη την χώρα προκειμένου να προετοιμάσει την απεργία και να διασφαλίσει την επιτυχία αυτής. Η ημερομηνία που επελέγει δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, φίλες και φίλοι. Η απεργία πραγματοποιείται μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Τα συνδικάτα βάζουν στην ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας τα κορυφαία ζητήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Αυτά είναι ως απάντηση σε όλους όσοι ασκούν κριτική για το γεγονός ότι μπήκε μια μακρινή ημερομηνία τάχα απεργίας. Είναι οι ίδιοι βεβαίως που ομόφωνα αποφάσισαν στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΥ, γιατί συμμετείχαν και αυτές οι δυνάμεις που ασκούν αυτή την κριτική, ομόφωνα αποφάσισαν την ημερομηνία αυτή στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΥ. Είναι οι ίδιοι που σε προηγούμενες αποφάσεις, και πολλοί από εσάς το έχετε ακούσει, αντίστοιχες αποφάσεις της ΓΕΣΥ για απεργιακές κινητοποιήσεις, μιλούσαν για πρόχειρα οργανωμένες απεργίες, για απεργίες του ΦΕΚΕΣ, νομίζω τα έχετε ακούσει όλοι εσείς, που ασκούσαν αυτή την έντονη κριτική στην Συνομοσπονδία για το γεγονός ότι αποδεχόταν τις δικές τους απαιτήσεις για απεργίες με πολύ σύντομα χρονοδιαγράμματα, οι οποίες στο τέλος κατέληγαν να είναι απροετοίμαστες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις δικές μας παθογένειες. Είπαμε σαν ΓΕΣΕ ότι τερματίζουμε αυτόν τον δρόμο ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά, τερματίζουμε τον δρόμο των απεργιών που είναι αναποτελεσματικές, οργανώνουμε πολύ καλά οργανωμένες απεργίες, πραγματοποιούμε πολύ καλά οργανωμένες απεργίες με χρονοδιάγραμμα, με επαφές σε όλη τη χώρα, ακριβώς όπως συμβαίνει σήμερα εδώ. Ελπιδοφόρο το μήνυμα ότι η νεολαία της πόλης, και όχι μόνο εδώ, σε όλες τις πόλεις στις οποίες έχουμε πάει μέχρι σήμερα, ανταποκρίνεται θετικά στο μήνυμά μας. Είναι πραγματικά, εμένα με εξέπληξε σήμερα στην πόλη της Φλόρινας ότι παρά το γεγονός ότι μοιράστηκαν πάνω από 3.000 φυλάδια χέρι με χέρι, κυρίως σε νέους ανθρώπους, σε φοιτητές, σε εργαζόμενους και εργαζόμενες, δεν βρήκαμε μετά ούτε ένα φυλάδιο πεταμένο στην πόλη. Σημαίνει ότι αυτά τα ζητήματα και επίκαιρα είναι, αλλά και αγγίζουν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Και για μας αυτό είναι ένα μήνυμα ελπιδοφόρο. Και κάτι ακόμα, το οποίο δεν θα μπορούσα ποτέ να το παραλείψω. Η αυριανή μέρα είναι η μέρα θρήνου και τιμής 57 ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων, συμπολιτών μας, παιδιών μας, τα οποία έχασαν την ζωή τους στα Τέμπη. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, στο έγκλημα το οποίο οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων αποκαλούν και η κοινωνία ολόκληρη βεβαίως, αυτή την ημέρα το αίτημα για δικαιοσύνη θα έπρεπε να ηχεί τόσο δυνατά όσο δυνατά μιλούν και οι ψυχές των 57 νεκρών και αδικοχαμένων παιδιών μας. Δεν μπαίνει λοιπόν αυτό το αίτημα στο μπλέντερ με όλα τα υπόλοιπα αιτήματα, γιατί με πρόσχημα και όχημα την αυριανή ημέρα πάρα πολλές δυνάμεις έχουν αποφασίσει να κινηθούν απεργιακά και θα το αντιλαμβανόμουν αυτό αν το αίτημα αυτό αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς. Στο ίδιο μπλέντερ λοιπόν βάζουν και αλέθουν και άλλα ζητήματα. Την ακρίβεια, το αγροτικό, τα πανεπιστήμια. Αν αυτό δεν συνιστά την ύψιστη προσβολή απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, τότε τι συνιστά προσβολή. Και επαναλαμβάνω, όλοι θα ήμασταν συμπαραστάτες και όλοι αύριο, όλη η Ελλάδα αύριο θα θρηνεί τη μνήμη αυτών των παιδιών, αν δεν υπήρχαν στο ίδιο μπλέντερ και 4.000 άλλα αιτήματα που απομακρύνουν τον κόσμο και την φωνή, την σιωπή την οποία θα έπρεπε βεβαίως όλοι να έχουμε και να ηχεί αυτή η σιωπή πάρα πολύ δυνατά στα αυτιά των κυβερνώντων και το καθολικό αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχετε στα χέρια σας αυτό το φυλάδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που βάζει όλα τα ζητήματα τα οποία η Συνομοσπονδία έχει αποφασίσει να θέσει ως προμετωπίδα στο διεκδικητικό της πλαίσιο. Η απεργία βεβαίως, η ακρίβεια στο Θεό, όπως είπε και ο Δημήτρης, η μισθή στα τάρταρα, οι αυξήσεις, οι συλλογικές μας συμβάσεις, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Επιλέξαμε λοιπόν αυτή την ημερομηνία, είμαστε λίγες εβδομάδες αμέσως μετά από λίγες εβδομάδες είναι οι ευρωεκλογές, να στείλουμε ένα μήνυμα ως Έλληνες εργαζόμενοι, ως Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
Ό,τι μέτρα και αν πήρε, το είπε και ο Δημήτρης. Ό,τι μέτρα και αν πήρε, απέτυχαν. Απέτυχαν. Το μοναδικό το οποίο μένει για να απαλύνει το βάρος που βιώνει κάθε εργατικό νοικοκυριό είναι η ουσιαστική αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων. Γιατί αυτό τον πληθωρισμό, αυτά τα υπερκέρδη, αυτή την ακρίβεια, την εσκροκέρδεια, δεν την προκάλεσαν οι μισθοί των εργαζομένων το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς, απαιτείται γενναία αύξηση στους μισθούς. Το δικό μας θέμα είναι για τα 908 ευρώ και θα πρέπει να απελευθερωθούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάρουμε πίσω συνδικάτα τα εργαλεία δουλειάς που είχαμε πριν από τα μνημόνια, με τα οποία μπορούσαμε να χτίσουμε δικαιώματα, να γεμίσουμε ξανά το δικαιωματικό μας καλάθι με δικαιώματα. Ξέρουμε εμείς ως συνδικαλιστές, ξέρουμε ως συνδικάτα, εφόσον έχουμε τα εργαλεία, πώς θα ξαναχτίσουμε ξανά το δικαιωματικό μας χάρτη. Αρκεί να επανέλθει. Δεν θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση και κάθε επόμενη κυβέρνηση να κρατά αυτό το εργαλείο, αυτό το προνόμιο για λογαριασμό της. Γιατί παραπέμπει και σε άλλου είδους καθεστώτα. Δεν μιλάμε για μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Μιλάμε για ένα διαφορετικό καθεστώς όπου το κράτος έρχεται ως πατερούλης και λέει στους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες: δεν ξέρετε εσείς ποιο είναι το δικό σας το καλό. Έρχομαι εγώ από πάνω ως πατερούλης και σας καθορίζω ποια θα είναι η αμοιβή, ποια θα είναι η αξία της παρεχόμενης εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Δεν διεκδικούμε από την κυβέρνηση τις αυξήσεις των μισθών μας, τους διεκδικούμε από τους εργοδότες μας. Και δει από εκείνους τους εργοδότες που όλοι το προηγούμενο διάστημα έστερναν τον χορό της ακρίβειας. Που κατέγραψαν υπερκέρδη αφαιρώντας εισόδημα από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Με αυτά τα ολίγα και για να μην κουράζω και να δώσω τον λόγο και στους επόμενους ομιλητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε ανοιχτοί στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και βεβαίως των ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης και να ξέρετε ότι το μήνυμα της ΓΕΣΕΕ, ο στόχος μας είναι και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, θα φτάσει μέχρι και στον τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κλιμάκες τελεχών μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη βρίσκονται παντού και ενημερώνουν τους πολίτες και νομίζω ότι η κοινωνία θα αγκαλιάσει καθολικά τα αιτήματα των εργαζομένων γιατί είναι και αιτήματα της ίδιας της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το σχέδιο απλά. Καλησπέρα και από μένα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Εργατικό Κέντρο για τη φιλοξενία. Τους εργαζόμενους που είναι σήμερα εδώ για να ακούσουμε τη θέση της Ομοσπονδίας για τα σημαντικά ζητήματα της ακρίβειας και της έλλειψης των συλλογικών συμβάσεων και βεβαίως τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας οι οποίοι θα μεταφέρουν αυτό το μήνυμά μας προς όλες τις κατευθύνσεις έως τις 17 Απριλίου που θα γίνει η γενική απεργία της συνομοσπονδίας. Η παράταξή μας εμείς αρκεί η ΓΕΣΕΕ συντονίστηκε με την απόφαση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ και βεβαίως και με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου στην κατεύθυνση ανάδειξη μέσω της απεργίας της 17 Απρίλη αυτών των δύο σοβαρών ζητημάτων. Της ακρίβειας, η οποία γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, είπαν και οι προλογίστατες ότι ο μισθός φτάνει να καλύψει μόνο το μισό μήνα, περίπου, και βεβαίως η ανυπαρξία των συλλογικών συμβάσεων και η αύξηση των μισθών, η οποία έχει να γίνει από το 2009 εδώ και 15 περίπου χρόνια, είναι στην κατεύθυνση αυτή στην οποία έχουν φτάσει οι εργαζόμενοι, εξαρτηριωμένοι και φτωχοποιημένοι. Φαίνεται λοιπόν ότι η οργάνωση αυτή τη φορά της ΓΕΣΕΕ για την κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη. Καταβάλει η ΓΕΣΕΕ και οι πρόσωποι της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μια τετάνια προσπάθεια μεταφέροντας αυτό το μήνυμα σε όλη τη χώρα, όπως είμαστε και εδώ. Δεν κουραζόμαστε να οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας από την Αθήνα εδώ ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα, προκειμένου αυτό το μήνυμα να μεταφερθεί από άκρη σε άκρη, ώστε η απεργία της 17 Απρίλη να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός και να στείλει το μήνυμα, αυτό το οποίο θέλουμε να στείλει οι εργαζόμενοι προς την κυβέρνηση, διότι αυτοί θεωρούμε, όχι μόνο αυτοί και βεβαίως και τις προηγούμενες, που έχουν φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος και ο Δημήτρης Χαραγιανακόπουλος
για αυτή την περιβόητη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 14 Δευτέρου 2012. Αυτοί, συνάδελφοι και αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν είχε μόνο σχέση με την οικονομική κρίση, την οποία έχουν διέρθει, από την οποία έχουν διέρθει οι εργαζόμενοι μετά ακολούθηση σε οικονομική κρίση. Η ενεργειακή κρίση και η κρίση τώρα της ακρίβειας είχε και άλλους στόχους. Δεν είχε μόνο τη μείωση, ο στόχο τη μείωση του μισθολογικού κόστους, είχε ο στόχο την εξάρτηση των εργαζόμενων. Την απόλυτη εξάρτηση των εργαζόμενων από την εργοδοσία. Το είπε βεβαίως τώρα τελευταία και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι οι εργαζόμενοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Αυτός ήταν ο στόχος, κατά την άποψή μας. Βεβαίως και οι εταιρείες να ελαφρυνθούν από αυτό το κόστος, αλλά να φτάσουν σε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, κανένας εργαζόμενος μετά από όσα έχει περάσει από αυτές τις κρίσεις που προανέφερα, δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί να φέρει καμία αντίρρηση στον εργοδότη του, δεν μπορεί απολύτως να κάνει τίποτα. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να προσφύγει και παραπάνω να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία έχει καταληφθεί επί της ουσίας, η οποία δεν διαθέτει προσωπικό, δεν έχει μέσα, δεν έχει χρηματοδότηση και βεβαίως τώρα έχει μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει που να κομπήσει. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή εξαρτημένος, στοχοποιημένος, να ακούει τι του λέει ο εργοδότης και να αναγκάζεται να υποκύπτει σε οποιαδήποτε απέτηση της εργοδοσίας και της ασυνδοσίας της εργοδοσίας. Σε αυτό το σημείο που φτάσαν σήμερα οι εργαζόμενοι, υπήρχε συγκεκριμένη στόχευση, κατά την άποψή μου, από τότε. Η ακρίβεια. Ξέρω τι συμβαίνει, όλοι ξέρετε, όλοι έχουμε γέννηση και ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρόθεση κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει να πατάξει την σχολοκέρδεια και την κερδοσκοπία. Θα μπορούσε. Υπάρχουν λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Ποιος άλλος τρόπος όμως θα μπορούσε να βρεθεί ώστε να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζόμενων και να ανακάμψουν οι εργαζόμενοι? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν της αύξησης των μισθών. Και η αύξηση των μισθών γίνεται για μένα, αυτούς που αμείβονται με το κατώτατο, με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, την οποία έχουν αφαιρέσει από την Συνομοσπονδία και από τους εταίρους, από τους εργοδότες, οι οποίοι μέχρι πρώτη του 2012 μαζεύονταν, αποφάσιζαν ποια θα είναι η αύξηση και πάνω σε αυτή την αύξηση στηρίζονταν οι αυξήσεις για τις κοινωνικές συμβάσεις, έχουν αφαιρέσει αυτό το εργαλείο και επίσης δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Αναφέρθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο, είπε ο Αντιπρόεδρος, το οποίο καταργήθηκε μνημονιακά και με αυτή τη συγκεκριμένη πράξη. Έχει πολλά πράγματα στην συγκεκριμένη πράξη που μείωσε τον κατώτατο μισθό κατά 32 για τους παλιούς εργαζόμενους άνω των 25 ετών και για τους κάτω των 25 ετών κατά 32%. 22 και 32% μείωση. Αυτό λοιπόν έρχεται μέχρι και σήμερα. Αυτή η πράξη παράγει δυσμηνή αποτελέσματα μέχρι και σήμερα. Κανένας δεν κατόρθωσε και δεν ξέρω αν ήθελε, ήταν υποχρέωση μνημονιακή, ήταν για αυτούς τους λόγους τους οποίους είπα. Κανένας όμως δεν φρόντισε να εξαλείψει αυτές τις επιπτώσεις που παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει αυτή η συγκεκριμένη πράξη. Υπέστη ένα μικρό ρήγμα αρχές του 19, όταν αυξήθηκε ο κατώτατος κατά 11% και κατά 27% ο υποκατώτατος, καταργήθηκε με τις ουσίες ο υποκατώτατος και βεβαίως επανήλθαν κάποιες αρχές των συλλογικών συμβάσεων της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότητας ρύθμισης τον Αύγουστο του 18, αλλά αυτές οι αρχές που είναι σημαντικές για τη σύνταξη των συλλογικών συμβάσεων ισχύουν μόνο όταν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις για να επεκταθούν ή να ισχύει ευνοϊκότερη όταν έχουν συρροή ομοιοεπαγγελματικών, επιχειρησιακών ή κλαδικών συμβάσεων. Δεν υπήρχαν συμβάσεις. Και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν για αυτό το λόγο. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στον κόσμο και να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, μεν θέλουμε συμβάσεις και τις θέλουμε τώρα και θέλουμε αυξήσεις αποδοχών και τις θέλουμε τώρα. Αλλά αν δεν συνεχιστεί αυτός ο αγώνας, τον οποίο κάνει σήμερα η ΓΕΣΕ και με επόμενες απεργίες, όχι μόνο από τη ΓΕΣΕ και από όλα τα συνδικάτα και από την ΑΔΔ, όπου υπάρχει συνδικάτο στη χώρα, να απαιτήσει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται, με τα λόγω γνώσης του λέω, να υπάρχει καμία συλλογική σύμβαση. Πρέπει να επανέλθει το συλλογικό πλαίσιο. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος, το οποίο καταργήθηκε και αυτό με τη συγκεκριμένη πράξη. Πώς γινόταν μέχρι τώρα οι συλλογικές συμβάσεις με την προσφυγή στον ΟΜΕ, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας? Μπορούμε τώρα να πάμε? Όχι, δεν μπορούμε. Τον έχουν κλείσει. Οι παρεμβάσεις της πολιτείας έχουν κλείσει αυτόν τον δρόμο. Το 12, από το 12, με τη συγκεκριμένη αυτή πράξη. Το 14, βγήκε απόφαση στην οποία είχε προσφύγει η ΓΕΣΕ και άλλες συνδικατικές οργανώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ότι μονομερώς τα συνδικάτα μπορούν να προσφύγουν σε αυτόν τον οργανισμό. Το δέχτηκε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε ναι, μονομερώς.
Από τότε δηλαδή να ξεκινήσουμε το 2014 να κάνουμε συμβάσεις μέσω του ΟΜΕΔ. Αμέσως τότε, η κυβέρνηση έφτιαξε μια ωραία τροπολογία που τη έλειπε και τον έφραξε αυτόν τον δρόμο. Κανένα σήμερα δεν μπορεί να πάει στον ΟΜΕΔ να κάνει σύνδεση. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις. Ο κατώτατος έχει περάσει στο κράτος, στις κυβερνήσεις οι οποίοι το χρησιμοποιούν την αύξηση του κατώτατου, την χρησιμοποιούν για ένα επικοινωνιακό εργαλείο ή προεκλογικό εργαλείο. Δεν την αποδίδουν σε αυτούς που πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση και να πούν την άποψή τους, όπως έχει πει η ΓΕΣΕ, ότι το όριο της εξαθλίωσης και της στόχης είναι τα 908 ευρώ και συνεχίζουν αυτό παρά τις απαιτήσεις και τις αιτιάσεις των συνδικάτων και της ΓΕΣΕ βεβαίως, συνεχίζουν σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή, γιατί πραγματικά δεν θέλουν να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εργαζόμενων εργοδοτών. Προχθές ο Μητσοτάκης είπε στους εργοδότες, δώστε κάτι, να δώσουν κάτι εργοδότες, συνάδελφοι, δεν έχουν καμία πρόθεση να δώσουν απολύτως τίποτα. Έχουν καταχραστεί όλο αυτό το χρόνο και έχουν κερδοσκοπήσει από τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζόμενων και δεν είναι διατεθειμένοι μετά από 15 χρόνια να δώσουν απολύτως τίποτα. Ούτε τώρα θα δώσουν την απεργία της ΓΕΣΕ. Γι' αυτό είπα ο αγώνας των οποίων θα πρέπει να κάνουμε ως εργαζόμενοι και ως ΓΕΣΕ και ως εργαζόμενοι και συνδικάτα θα πρέπει να είναι συνεχής. Ώστε το μήνυμα να φτάσει στην κυβέρνηση, η οποία θα αναγκαστεί να νομοθετήσει την κατεύθυνση επανών των συλλογικών συμβάσεων και του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μπορέσουμε να προσφύγουμε στον ΟΜΕΔ να κάνουμε πραγματικές συμβάσεις. Πέραν του ότι θα πρέπει να επανέλθει ο μισθός πάλι στην διαδικασία εργοδοτών και εργαζομένων. Μέχρι τότε λοιπόν, εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε λοιπόν προς όλες τις και εσείς να το μεταφέρετε και τα μέσα να τα μεταφέρουν ότι αν θέλουμε αυξήσεις μισθών και τις θέλουμε τώρα, θα πρέπει ο αγώνας μας να συνεχιστεί έως ότου αυτό το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τους πατερούλιδες που αναφέρατε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ούτε σε αυτή την αίθουσα, ούτε και έξω μπορείτε να βρείτε άνθρωπο από την ιστοπία εργασία που να διαφωνεί με αυτά που είπατε. Το ερώτημα το δικό μου όμως είναι άλλο. Τριγυρνάτε, περιφέρεστε γύρω-γύρω από το πρόβλημα, αλλά δεν θέλετε ούτε να αντιπαραταθείτε στο πρόβλημα, ούτε να συγχρουστείτε με το πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα όλα αυτά που γράφετε είναι έτσι, η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα. Ποιος το δημιούργησε? Ποιος δημιούργησε την εσχροκέρδεια? Είναι αυτό το σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα και που η ΓΕΣΕ ζητάει να θεραπεύσει αυτά εδώ. Να φτιάξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δικαιότερο, μια λειτουργία στην αγορά που δεν θα παράγει εσχροκέρδια. Είναι δηλαδή σαν να προσπαθείτε να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν απαιτείται από το σύστημα που στηρίζεται και παράγει την εσχροκέρδια, την ακρίβεια, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα συνδικάτα, με συνδικάτα δεν νομοθετούν, έτσι, ούτε κυβερνούν. Τα συνδικάτα ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών και θα έλεγα ότι ασκούν πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Προφανώς το περιβάλλον το οποίο αναφέρατε, ένα περιβάλλον γνωρίζουμε που είμαστε, ένα περιβάλλον καθαρά αγοράς, ένα περιβάλλον που δεν έχει καμία αξία, θα έλεγα, η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το μόνο που ενδιαφέρεται είναι η αξία του χρήματος επί της ουσίας. Αυτή είναι το πλαίσιο το οποίο κινούμαστε όχι μόνο στη χώρα. Αυτή δημιουργεί την εξαθλίωση. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, εμείς, ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε αλληλέγγυοι πρώτα απ' όλα μεταξύ μας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας και αυτά όντως είναι προβλήματα της κοινωνίας και το έχετε όλοι καταλάβει. Και μέσω της πίεσης της οποίας έχουμε, της θεσμικής, να πιέσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι, ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι διαφωνούμε με τις εκάστοτε πολιτικές και πάμε την άλλη Κυριακή και ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, λέω εγώ, έτσι. Άρα λοιπόν όλοι μας έχουμε ευθύνη, πρώτα απ' όλα οι πολίτες αν θέλετε. Εμείς λέμε ότι αφουγκραζόμαστε
Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, αυτό είναι διαθεσμίτητο και προσπαθούμε να πιέσουμε. Επίσης υπάρχει και ένα πλαίσιο, το οποίο δεν το λέμε και πολύ σημασία και είναι πολύ σημαντικό για την άποψή μου, είναι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον είναι προεκπαιδευτούμενο κάθε χώρα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αξιοπρεπείς μισθούς, να έχει ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι τη χρόνια, ειδικά τα χρόνια των μνημονίων, τη χάσαμε στη χώρα μας. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να επαναφέρουμε ουσιαστικά την αξιοπρέπεια στον κόσμο τον οποίο εμείς εκπροσωπούμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά είμαστε εκεί να δώσουμε τον δικό μας αγώνα για να τα καταφέρουμε. Όπως είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Καραγιώργος, είπε ότι κάποια στιγμή ακόμα και η ΓΕΣΕ έκανε απεργίες, είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να κάνουμε 54 απεργίες στα χρόνια των μνημονίων. Ήταν τουφεκές στον αέρα. Γιατί το αποφασίσαμε για πολλούς λόγους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο, σε μια άλλη στρατηγική, όπου και αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη σήμερα, όπου τα συνδικάτα θα κάνουν μία απεργία αν δεν είναι επιτυχημένη. Και γι' αυτό άλλωστε έχει η σημερινή εκδήλωση εδώ, για να πείσουμε τον τελευταίο κάτοικο της περιοχής, τον τελευταίο εργαζόμενο, ότι παλεύουμε όλοι μαζί και παλεύουμε για τη ζωή μας. Αν θέλει κάποιος σε εσένα, θα συμπληρώσει. Ωραία, συμπληρωματικά εγώ θα πω το εξής, ότι τα συνδικάτα εκπροσωπούν μόνο μία κοινωνική κατηγορία. Αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα πλαίσιο, σε ένα σύστημα το οποίο είναι το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο όλοι ζούμε, δρούμε κτλ. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το σύστημα είναι το οποίο έχει επικρατήσει, έχει κυριαρχήσει ανά τον κόσμο, ανά τον πλανήτη. Βεβαίως και ως συνδικάτα μέσα στους σκοπούς μας, στον τρόπο λειτουργίας, δράσης μας, είναι η ανατροπή αυτών των πολιτικών, όμως μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος και του συστήματος το οποίο οι ίδιοι βιώνουν. Και επαναλαμβάνω, τα συνδικάτα εκπροσωπούν μόνο μια κοινωνική κατηγορία, τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Δεν εκπροσωπούμε τις υπόλοιπες κοινωνικές κατηγορίες για την αλλαγή, την ανατροπή ενός συστήματος δεν αρκεί μόνο η κοινωνική κατηγορία των εργαζομένων, του κόσμου της μισθωτής εργασίας, για να φέρει την όποια ανατροπή μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Και θα έλεγα το εξής, ότι για να μπορέσει να επέλθει η οποιαδήποτε ανατροπή, θα πρέπει η άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας ή αυτό το οποίο βλέπει ως αλλαγή συστήματος, καθεστώτος και οτιδήποτε άλλο, να σχηματίσει και πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην ίδια την κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορεί όλοι να έχουμε στο νου μας κάτι, κάποιοι οποίοι μπορεί να είναι και πιο πιστοί από τους άλλους, να έχουν στο μυαλό τους τον ουράνιο παράδεισο. Εμείς να έχουμε έναν κόσμο χωρίς ανισότητες, χωρίς αδικίες και να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε. Αλλά όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν με κάποιο μαγικό τρόπο. Και εμείς εδώ στα συνδικάτα δεν έχουμε ένα κουτόν το οποίο θα το πατήσουμε ξαφνικά και θα αλλάξουν τα πράγματα ή θα συμπαραχθεί και ολόκληρη η κοινωνία μαζί μας. Γιατί υπάρχουν και αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα. Είχαν προσφάτως απεργιακή κινητοποίηση κτλ. Είχαμε τις αγροτικές κινητοποίησεις, οι οποίες ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέσα στο πλαίσιο του διεκδικητικού των αγροτών. Υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να υιοθετηθούν από το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων, υπάρχουν και ζητήματα με τα οποία έχουμε τις δικές μας ριζικές διαφωνίες. Από την άλλη, έχει τους μικρομεσαίους και τους εμπόρους, οι οποίοι είναι οι εργοδότες μας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούμε να δούμε σε επίπεδο διεκδικήσεων, κοινών κτλ., γιατί και αυτούς τους πλήττει ακρίβεια και αυτοί έχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά την προμήθεια των προϊόντων τα οποία εμπορεύονται κτλ. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία διαφωνούμε. Γιατί είναι οι εργοδότες μας και βλέπουν από μια διαφορετική σκοπιά τα πράγματα. Συνεπώς δεν είναι και εύκολες οι κοινωνικές συμμαχίες για την ανατροπή συστημάτων κτλ. Και κωδικοποιώντας. Δρούμε μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, καλός ή κακός, ανάλογα από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας. Σαν συνδικάτα είμαστε μια ομάδα άσκησης πίεσης προς την εκάστοτε εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά όσο πιο δυνατή είναι η δική μας πίεση και εκεί στοχεύουμε, τόσο πιο απλά είναι τα πράγματα για να παίρνουμε πραγματάκια και να τα βάζουμε στο δικαιωματικό μας καλάθι. Και μία νίκη κάθε φορά. Αν θεωρούμε ότι μπορούμε με τη μία να τα σαρώσουμε όλα και να τα πάρουμε όλα, νομίζω ότι πιο πιθανό είναι μετά θάνατον να ακολουθήσουμε την προοπτική που μας δίνει η Εκκλησία, παρά σε αυτόν τον κόσμο να πετύχουμε πράγματα μέσα από αυτές τις διεκδικήσεις. Παλεύουμε όμως. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να δίνουμε τη μάχη, τον αγώνα, τον καλό
για να μπορούμε να βελτιώνουμε τη θέση των εργαζομένων έναντι άλλων κοινωνικών κατηγοριών που είναι σε μια καλύτερη θέση από εμάς. Ο Δημήτρης Αρχματζίδης. Να πω πώς το καταλαβαίνω εγώ. Η ερώτηση ήταν πολύ ουσιαστική. Εμείς δεν είμαστε χώροι αναπαραγωγής ιδεολογιών ως συνδικάτα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, θέλω να πω την αλήθεια. Ναι, όχι, με αφορμή αυτό που λέτε. Ναι, ναι, βέβαια. Όμως δεν είμαστε και κόμματα. Εμείς με βάση τις ιδεολογίες που υπάρχουν, προσωπικά τοποθετούμαστε, αλλά είμαστε χώροι που θα αναπαράξουν πολιτική. Και πολιτική είναι το να είσαι απέναντι σε συμφέροντα τα οποία φύγουν τον κλάδο σου. Φύγουν τα στρώματα τα οποία εμείς εκφράζουμε, όπως είπε ο Δημήτρης. Επίσης δεν είμαστε κόμματα. Κόμμα. Το κόμμα είναι εκείνο, το όποιο κόμμα δηλαδή, που θα βάλει στόχο την αλλαγή του συστήματος. Δεν τη βάλουμε εμείς. Εμείς με τις πολιτικές μας θα εκφράσουμε τον χώρο μας, θα εκφράσουμε τα συμφέροντα. Πολλές φορές το πετυχαίνουμε, όπως είπε ο Δημήτρης, άλλες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Δίνουμε τους αγώνες μας, αρκεί οι αγώνες να είναι στοχευμένοι. Και να μην είναι αγώνας για τον αγώνα. Να μην είναι απεργία για την απεργία. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά θεωρώ ότι, έχω παρεξηγηθεί. Όχι, όχι, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Όχι, με αφορμή. Κοιτάξτε, όταν μιλάτε για αλλαγή συστήματος. Εγώ δεν μίλησα για αλλαγή συστήματος. Προφανώς με αφορμή. Μίλησα για παραγωγικό μοντέλο που θα μπορεί να. Με αφορμή. Και στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Με αφορμή αυτό, λέω, με αφορμή αυτό που είπατε, με αφορμή αυτό μου δώσατε πάσα, πώς το λέμε, για να πω αυτά που λέω. Αλλά και τώρα, επειδή το αναφέρετε όλο, η αλλαγή του παραγωγικού συστήματος, έτσι, είναι αγώνας αυτό που λέμε. Δηλαδή, το παραγωγικό σύστημα δεν τα αλλάξουμε. Το παραγωγικό μοντέλο. Το παραγωγικό μοντέλο είναι ζήτημα ιδεολογίας. Έτσι, και αυτές οι αντιφάσεις εμείς, δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι είσαι άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, μιλάω για τον Μητσοτάκη, και παράλληλα να μην αφήνεις την αγορά να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει μέσα από το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων να κατοχυρώσει τους εργαζόμενους. Υπάρχουν αντιφάσεις και αντιθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, και με αφορμή αυτό που είπατε, λέω ότι δεν είμαστε κόμματα. Τα κόμματα είναι αυτά τα οποία θα αλλάξουν συστήματα κτλ. Εμείς προσπαθούμε να εκφράσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων όσο καλύτερα μπορούμε. Κάποιο ερώτημα. Λοιπόν, πριν συζητήσουμε με τους αδέρφους μας αυτά τα ζητήματα, καλό θα είναι που μιλήσαμε για τις επόμενες γενιές. Επειδή συζητήσαμε για τις επόμενες γενιές, ας ακούσουμε και μια παλαιότερη γενιά τι έχει να μας πει σε μια συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της ΓΕΣΕ. Με ρωτάς, παιδάκι μου, πώς τα βγάζω πέρα, πώς περνάω. Σαν τον κάρβουνα στα κάρβουνα. Τέτοια κρίση. Έχει πάει μέχρι στο Θεό. Εχθές πήγα στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω ντομάτες και διάλεγα κάτι μικρά ντοματάκια. Και τι θα τα κάνετε, μου λέει η υπάλληλος. Κολλιέ να το φοράω, της λέω. Ακούς, παιδί μου, ναι. Μην κοιτάς τα ρούχα μου, αυτά τα έχω από το γάμο μου. Αχ, παιδί μου, η δική μας η γενιά πέρασε πολύ δύσκολες ώρες και χρόνια, αλλά αντέξαμε σαν τα ψηλά βουνά. Τώρα εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ για την νεολαία. Ένα ζευγάρι, πες μου, με αυτούς τους μισθούς που παίρνει, τι να πρωτοπληρώσει. Άσε που δεν βρίσκεις με το B&B, πώς τα λέτε αυτά. Για το νύχι δεν φτάνει ο ένας μισθός, πάει στο νύχι. Άντε τηλέφωνο, άντε νερό, άντε τόνα, άντε τ' άλλο. Αν έχεις και παιδάκι, να σου λέει το παιδάκι, θέλω αυτό, μπαμπά, θέλω αυτό, γιαγιά, για να μην μπορείς να του το πάρεις. Έλεος, παιδιά μου. Τίποτε, άδικο πράγμα, αυτό δεν μπορεί να πάει έτσι. Πρέπει να τελειώσει. Εμείς περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά προσέξτε, λέγαμε, το χρήμα είναι μέσον και όχι σκοπός στη ζωή. Ήμασταν ωραίοι ρομαντικοί. Τώρα ο νομισματέξ τα αρπάζει όλα. Αχ, μεγάλος φαγάνας. Τα πάντα τα παίζει στο χρηματιστήριο, το δικό σου το αίμα, τον υδρότα σου.
σε λίγο και τον αέρα που αναπνέουμε. Εμείς είχαμε ξεσηκωθεί, αγωνιστήκαμε, δεν καταφέραμε σπουδαία πράγματα, δεν ξέρω, αλλά είναι η σειρά σας να αγωνιστείτε. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Και το δίκαιο μόνο, όπως λέει και ο αρχαίος Σοφοκλής, παιδιά μου. Αγωνιστείτε και απαιτήστε συλλογικές συμβάσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινο ωράριο προπαντός. Όλοι μαζί θα τα καταφέρετε. Ακούστε, μία βέργα τη σπάς, δύο βέργες τη σπάς, 10 βέργες μαζί όμως δεν μπορείς να τις λυγίσεις. Έτσι κι εσείς, όλοι μαζί θα νικήσετε. Γεια σας. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, και με αυτό το έτσι, συγκριτικό θα έλεγα βίντεο, το οποίο είχε, θα μπορούσα να βάλουμε δύο τίτλους. Το ένα μιλούσε για την αξιοπρέπεια και το άλλο, αυτό που ήθελα να περάσει, είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν και μια παλιότερη γενιά να μας δείξει και το δρόμο.